Ναι, πρώτα να πω συλληπιτήρια εκ μέρους του κομματός μας για το Θανάση τον Τζούρο που είναι και πατριώτης μου. Ναι. Εκτός των άλλων, σωστά. Ένα από τα αξιόλογα στελέχη του ΠΑΣΟΚ υπηρέτησε με συνέπεια την πολιτική που είχε το ΠΑΣΟΚ όλα αυτά τα χρόνια και ο θάνατός του βέβαια θα, για το ΠΑΣΟΚ και για άλλους ανθρώπους είναι μια απουσία μεγάλη. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Τουρκία, να σας πω ότι ανεξάρτητα από το ποιος θα βγει από τους, και ποιος έχει πιο ευρωπαϊκό ή ποιος έχει λιγότερο ευρωπαϊκό προσανατολισμό, η αστική τάξη της Τουρκίας και όχι ο λαός, με τον οποίο ο λαός δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Αντίθετα, μας ενώνει η φτώχεια, η δυστυχία, τα δύσκολα προβλήματα που υπάρχουν. Λέω ότι η αστική τάξη της Τουρκίας έχει διεκδικήσεις και δεν νομίζουμε ότι θα σταματήσουν εύκολα. Βέβαια, υπάρχει και το σενάριο που έχει τοθεί στο τραπέζι και που είναι πολύ πιθανό, που ονομάζεται συνδιαχείριση του Αιγαίου και το οποίο έμεσα και άμεσα το προωθούν οι νατοϊκοί, να το πω έτσι. Γιατί ο ελληνικός λαός πρέπει να υπολογίσει πραγματικά. Είμαστε σύμμαχοι, υποτίθεται, μέσα στο ΝΑΤΟ. Δουλεύουν μαζί για τα σχέδια του ΝΑΤΟ και η Ελλάδα και η Τουρκία και η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα. Τι σόη συμμαχία είναι αυτή? Μάλιστα. Ας το σκεφτούμε αυτό. Από εκεί και πέρα εμείς λέμε ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να εκτιμήσει τις εξελίξεις που έρχονται στο Αιγαίο και που κινούνται σε αυτή τη γραμμή που είπα. Δεύτερον, να εκτιμήσει ότι όλα τα κόμματα τα υπόλοιπα που ορκίζονται στο ΝΑΤΟ, ότι το ΝΑΤΟ ποτέ δεν έχει πάρει θέση για τις χιλιάδες παραβιάσεις, για τις διεκδικήσεις κλπ. Η μόνη θέση που έχει πάρει είναι να τα βρείτε. Με διπλωματικό τρόπο. Ποτέ δεν κατήγγειλε δηλαδή ότι αυτά είναι απαράδεκτα που γίνονται και ότι παραβιάζονται ο εναέριος χώρος της Ελλάδας, οι διεκδικήσεις είναι μια άλλη πολιτική κλπ. Κλπ. Και να καταλάβει ότι ποιος είναι ο φίλος, ποιος είναι ο εχθρός, ποια είναι η χρησιμότητα του ΝΑΤΟ, λοιπόν, γιατί αυτοί δεν ενδιαφέρονται. Αυτοί θέλουν και έχουν ενιαίο νατοϊκό χώρο, έτσι το θεωρούν το Αιγαίο συνολικά, και ενδιαφέρονται ακόμα περισσότερο για τη σταθεροποίηση της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Βέβαια, η Ελλάδα δεν έχει τέτοιες επιθετικές βλέψεις, αλλά αυτοί που έχουν τον πλούτο και στην Ελλάδα συμμετέχουν μέσα από το ΝΑΤΟ σε άλλους, σε πολέμους κλπ. Κλπ. Για να πάρουν μέρος στην αναδιανομή που γίνεται. Έχουμε απευθυνθεί σε όλα τα προοδευτικά κόμματα. Όποιος θέλει να τα αποκριθεί, θα τα αποκριθεί τη Δευτέρα. Μέχρι τη Δευτέρα, προφανώς, κάθε κόμμα έχει τη δική του τακτική. Mm-hmm. Και καλά κάνει. Τις δικές του απόψεις, αν θέλετε έτσι. Υπάρχουν και κόμματα, βλέπω τον κύριο Παφίλη, όπως το ΚΚΕ, δεν θέλει να υπάρξει προγραμματική σύγκληση. Έχει μια άλλη, καλά, και το ΚΚΕ. Και έχει μια εντελώς διαφορετική. Δεν λέει δεν θέλει, λέει ότι δεν μπορεί να υπάρξει. Δεν μπορεί, κατά τη γνώμη. Μια χαρά μπορεί να τα πάτε και με τη Νέα Δημοκρατία και με του ΑΝΕΛ πήγατε. Ναι, ναι. Θα τα πω εμείς μετά. Με τη Νέα Δημοκρατία δεν πάμε ούτε στα λόγια, ούτε στην πράξη, ούτε στην τακτική, κύριε Παφίλη. Και μόνο που ο κύριος Τσίπρας δήλωσε ότι θα μπορούσε να γίνει μεγάλος συνασπισμός χωρίς το Μητσοτάκι. Τι λέτε? Δεν διαβάζετε. Μια χαρά διαβάζω. Δεν διαβάζετε. Κύριε Παφίλη, εσείς λέτε όχι στη συνεργασία, λέτε όχι σε ψήφο ανοχής στην κυβέρνηση, στην όποια κυβέρνηση θα μπορούσε να προκύψει, και ξέρουμε ότι όταν το ΚΚΕ λέει όχι, είναι όχι. Έτσι. Δεν είναι ναι μεν αλλά. Αλλά, λέω εγώ τώρα, γιατί θα πρέπει να σας ψηφίσει ο Έλληνας ψηφοφόρος όταν ξέρει ότι δεν θα δώσετε κυβερνητική λύση? Μάλιστα. Γιατί πρέπει να μας ψηφίσει? Θα σας πω. Πρώτα απ' όλα, να θυμίσω στον ελληνικό λαό ότι τα άλλα κόμματα που τώρα κάνουν τον καμπόσο ότι δεν συνεργάζονται, έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν και μάλιστα σε μακροπρόθεσμη πορεία. Να θυμηθούμε. ΠΑΣΟΚ με Νέα Δημοκρατία, κύριε Κουκουλόπουλε, που λέγατε ποτέ με τη δεξιά. Μη με διακόπτετε. Εγώ σας άκουσα προσεκτικά. Έχω και σύγχρονα, να σας πω κιόλας. Παρακαλώ, παρακαλώ. Λέω λοιπόν,
συνεργάστηκαν οι πάντες με τους πάντες. Να πάμε ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Για αριστερή κυβέρνηση, ακροδεξιό κόμμα, για το οποίο υπερηφανεύονται. Το ερώτημα είναι, γιατί συνεργάστηκαν όλα αυτά τα χρόνια? Γιατί έχουν κοινό πρόγραμμα στα στρατηγικά θέματα. Mm-hmm. Έχουν το ίδιο πρόγραμμα κυριολεκτικά και θα το αποδείξουμε. Λοιπόν, Ταμείο Ανάκαμψης. Συμφωνούν όλοι. Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι δισεκατομμύρια. Τα οποία άκουγα έναν στο που μιλούσε, δεν θέλω να πω όνομα, στο δρόμο σε ένα ραδιόφωνο και λέει είναι ευεργεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δάνειο είναι. Θα το πληρώσει ο ελληνικός λαός. Δάνειο που έχει 200 προαπαιτούμενα, τα οποία ψηφίστηκαν, σημεία προαπαιτούμενα, από τη Νέα Δημοκρατία και πολλά, δεν ξέρω αν είναι τα περισσότερα, ψήφισαν και οι υπόλοιποι, και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, Χρήστο, μην με γαργαλάς, μην ξαναπώ αυτό που λέει ο Κουτσούμπας. Μην με γαργαλάς, κατεύθυνση ακριβώς. Και είναι κατεύθυνση. Ανακατεύθυνση. Ναι, έχει προαπαιτούμενα και είναι και 350 ακόμα. Άμα δεν τα ξέρετε, βάλετε έναν λογιστή να σας βάλει τον αριθμό. Τα προαπαιτούμενα όμως θα λοιπόν, είναι σχετίζονται σύμφωνο σταθερότητα. Αυτό περιλαμβάνει. Εντάξει, απλά το λέω. Τώρα όταν λέμε αλήθειες, σαρπατάμε στον κάλο γι' αυτό. Αλήθειες λέμε. Αλήθειες λέμε. Εμείς τις λέμε τις αλήθειες. Και αυτό έχει αποδειχτεί. Όπως αποδείχτηκε και την πολιτική θα κάνετε. Όπως αποδείχτηκε ότι ψηφίζατε τρίτο μνημόνιο που θα το σκίζετε με ένα άρθρο και με ένα νόμο. Μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, μαζί με το ΠΑΣΟΚ και δεν ξέρω και ποια άλλη ήταν. Επομένως, εντάξει, τώρα τι να σας κάνω, δεν διακόπτετε, αλλά πονάνε. Κύριε Παφίλη, συνεχίζω. Ναι, αφήστε με όμως να μιλήσω, γιατί δεν... Έχουν κοινό πρόγραμμα και λέμε εμείς στον ελληνικό λαό. Το κοινό τους πρόγραμμα είναι η ζωή που ζούμε σήμερα. Και αύριο θα είναι και χειρότερη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη, και το έχουν αποδεχθεί, λέει σύμφωνο σταθερότητας. Με κριτήρια για το σύμφωνο σταθερότητας. Για το επόμενο διάστημα, όταν ακούει ο ελληνικός λαός σύμφωνο σταθερότητας, να πιάνει την τσέπη του. Γιατί αυτός θα πληρώσει την ύφη, όπως και για το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως και για μια σειρά άλλα που τα ψηφίζουν όλοι μαζί στο Ευρωκοινοβούλιο. ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Παράδειγμα να παραμείνει ο ενιαίος φορός καυσίμων. Τώρα τελευταία ψήφισαν πάλι. Την ονομαζόμενη πράσινη μετάφραση, την πω απλά για το 5 και αυτά, δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Τα ψήφισαν που τι σημαίνει, θα ρημάξουν τον κόσμο κυριολεκτικά στο επόμενο διάστημα. Εσείς λέτε ψήφισαν στο Κομμουνιστικό Κόμμα για να είναι μια ισχυρή αντιπολίτευση. Αυτό το λέμε καθαρά. Τρίτον, υπάρχει και τρίτο σε όλα αυτά. Ότι επειδή ακούμε ότι έχουν κλείσει πόρτες και παράθυρα και ο ΣΥΡΙΖΑ το λέει. Και ο Πάρης Κουκουλόπουλος. Μάλιστα. 50 νόμους της Νέας Δημοκρατίας τους ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Στοιχεία αναμφισβήτητα. 70% τους ψήφισε το ΠΑΣΟΚ. Και αντιπολίτευση λοιπόν. Πάμε και παρακάτω. Πάτρα. Ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ στην τοπική αυτοδιοίκηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, υπάρχει βίντεο, συμφώνησαν στο δεύτερο γύρο. Όποιος βγει από τους τρεις να ψηφιστεί από όλους. Για να τελειώνουμε με τον Πελετίδη. Καλά, κούνα που σας κούνια, βέβαια, ότι θα τελειώνετε με τον Πελετίδη. Συνεχίζω, περιμένετε. Πολύ κλειστή η πόρτα στη δεξιά εδώ. Μιλάμε μάνταλα. Συνεχίζουμε. Και Σαριανή. Κοινό υποψήφιο. Και οι τρεις. Περιστέρη. Στήριξη στον Παχατουρίδη. Που είναι γνωστός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Γεσέ, ανεξάρτητος είναι. Ο Παχατουρίτης έχει κατέβει με το δίκη, απλά λοιπόν, στα θυμίζω. Ναι, λέω λοιπόν, εγώ ήμουν κάποτε, μαθητής και εσείς στο ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν έχει σημασία. Ναι, αλλά τα θυμάμαι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Γεσέ, κοινό προεδρείο Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Εδώ φυλακή, υψίστης ασφαλείας στη δεξιά. Και να μην συνεχίσω και σε άλλα. Επομένως, για να καταλήξω στο... Εμείς λοιπόν ζητάμε, και νομίζουμε ότι ο λαός το αντιλαμβάνεται πολύ καλά, επειδή ξέρει ότι θα έρθει την επόμενη μέρα, θα έρθουν δύσκολες καταστάσεις, ζητάμε να ενισχύσει το ΚΚΕ. Γιατί εμείς πήγαμε κόντρα και σε πιο δύσκολες εποχές, σε όλα αυτά που έταζαν οι υπόλοιποι και κορόιδεψαν τον ελληνικό λαό.
ότι θα περάσουμε καλά. Λοιπόν, και, γιατί, και γιατί πρωταγωνιστήσαμε σε αγώνες που είχαν αποτελέσματα και σοβαρά. Όταν η Νέα Δημοκρατία φυσικά ήταν εχθρική, το ΠΑΣΟΚ, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Περιμένετε, μα περιμένετε. Τόση ώρα ακούω και δεν προλάβα να μιλήσω. Περιμένετε, περιμένετε να τελειώσω. Ένα άλλο κλειό στη σκέψη μου τουλάχιστον. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε εκλογές. Εμείς οργανώσαμε μεγάλες κινητοποιήσεις και κέρδισαν οι εργαζόμενοι. Κέρδισαν στην Κόσκο, κέρδισαν οικοδόμη 25% αύξηση, κέρδισαν επισκευαστική ζώνη, η Φουντ κλπ. Και επομένως την επόμενη μέρα. Να πάμε ένα σύντομο δεύτερο γύρο. Ναι, μην με πάτε τώρα. Κλείνω. Επομένως, θα σας το πω πιο. Το ερώτημα στις εκλογές που πρέπει να απαντήσει ο λαός. Αυτό θα είναι η επόμενη είναι ερώτηση, ένα. Το διακύβευμα. Είναι ένα είναι να είναι δυνατό, πολύ δυνατό το ΚΚΕ την επόμενη μέρα. Γιατί το τι θα γίνει με όποια κυβέρνηση είναι προδιαγεγραμμένο. Και άμα είναι δυνατό το ΚΚΕ, που θα είναι δυνατό το ΚΚΕ, δυνατότερο, και που ακόμα και τώρα λέμε στον κόσμο κάντε το βήμα, θα βρει τον πελάτη σε επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση. Θα υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση και θα υπάρχει και ισχυρό λαϊκό κίνημα για το είστε οποίο οι άλλοι δεν ενδιαφέρονται. Δεν γίνεται, γι' αυτό είστε και τόσο αγαπητός. Λοιπόν, ανάμεσα στα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος και στο εκλογικό σώμα είναι γνωστό αυτό. Ναι. Λοιπόν, είναι αγαπητό το ΚΚΕ γι' αυτό, αλλιώς δεν θα ήμασταν κι εμείς. Κύριε Παφίλη. Ναι, σε ένα λεπτό. Εγώ θέλω να απευθυνθώ σε αυτούς που μας βλέπουν και ιδιαίτερα σε αυτούς που ακόμα ταλαντεύονται. Ενώ είναι αγανακτισμένοι κυριολεκτικά και ενώ. Όχι απλά συμπαθούν, αλλά θεωρούν το Κομμουνιστικό Κόμμα ότι είναι το πιο αξιόπιστο. 39% και 23% δυνητικά θα μπορούσαν να το ψηφίσουν. Και τους λέμε, κρίνετε από τη ζωή σας την ίδια, από το πώς περνάτε. Βρέστε ποιος είναι υπεύθυνος. Νάτε, εδώ είναι. Αυτοί δεν κυβέρνησαν. Για αυτή την άθλια κατάσταση που υπάρχει συνολικά. Ο ένας έδινε τη σκυτάλη στον άλλον. Ποιος ήταν δίπλα σας, πάντα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και όχι απέναντί σας. Οι άλλοι ήταν απέναντι. Λοιπόν, σκεφτείτε ένα υψηλό ποσοστό την επόμενη μέρα τι αποτελέσματα θα έχει. Και θα τους φοβήσει και θα είναι ελπίδα για τον κόσμο και ιδιαίτερα για την νεολαία. Κάντε το όπως οι φοιτητές που έβγαλαν πρώτοι την πανσπουδαστική. Χαλαρά. Θα χάσετε και τους υπόλοιπους αν συνεχίσετε.